Καλώς ήρθατε για ένα ακόμη βίντεο. Στη συνέχεια των προηγούμενων βίντεο που εξηγούμε τι συμβαίνει σχετικά με το τελωνείο και το ΦΠΑ μετά την 1η Ιουλίου, έχουμε δει τι συμβαίνει γενικότερα με τις αγορές από το εξωτερικό, τι συμβαίνει με το Amazon, τι συμβαίνει με το eBay και τώρα πάμε στο AliExpress. Αρχικά να πούμε ότι ισχύει το όριο των δασμών στα 150 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι 150 ευρώ πληρώνουμε ΦΠΑ, από 0 ευρώ μέχρι 150 ευρώ πληρώνουμε ΦΠΑ και πάνω από 150 ευρώ πληρώνουμε ΦΠΑ συν δασμούς ανάλογα με το προϊόν που παραγγέλνουμε. Επίσης να πούμε ότι η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον πληρώνουμε το ελληνικό ΦΠΑ από οπουδήποτε και αν ψωνίζουμε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με το AliExpress. Θα το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Αρχικά θα χωρίσουμε τους εμπόρους οι οποίοι έχουν ευρωπαϊκές αποθήκες για τα προϊόντα τους. Εδώ είτε μιλάμε για ένα προϊόν που κοστίζει 50 ευρώ, κάτω από το όριο των 150 ευρώ δηλαδή, είτε πάνω από 150 ευρώ, δεν έχουμε κάποια διαφορά. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε δασμούς σε αγορές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το παράδειγμα με τα LED φώτα που αλλάζουν και χρώματα της Newer. Έχω διαλέξει επίτηδες το συγκεκριμένο γιατί είναι αρκετά ακριβό. Ό,τι δείχνουμε σε αυτό ισχύει για τις ευρωπαϊκές αποθήκες για όλα τα προϊόντα, είτε είναι πάνω από 150 ευρώ, είτε είναι κάτω από 150 ευρώ. Τι ισχύει? Το ΦΠΑ υπολογίζεται αυτόματα, όταν είμαστε από ευρωπαϊκή αποθήκη. Πάμε να το δούμε. Φυσικά έχουμε συνδεθεί με το λογαριασμό μας, είτε έχουμε βάλει ότι θέλουμε παράδοση στην Ελλάδα και έτσι καταλαβαίνει που είμαστε. Πάμε να το δούμε. Το καταλαβαίνει και με την IP πολλές φορές, αλλά μπορεί να έχουμε VPN, οπότε εκεί πέρα γίνεται μπέρδεμα. Επιλέγουμε Spain, Ευρωπαϊκή Αποθήκη, όλες είναι Ευρωπαϊκές Αποθήκες, βλέπετε τις άλλες είναι απενεργοποιημένες και βλέπουμε η τιμή του είναι στα 261, μετά την έκπτωση έχει και ένα κουπονάκι κάτι τέτοιο, πάει στα 253,49. Μεταφορικά, πάμε να δούμε τι μεθόδους μας βγάζει μόνο μία και το προσθέτουμε στο καλάθι, βλέπουμε το καλάθι. Επιλέγουμε το προϊόν μας εδώ και μας βγάζει ακριβώς την τιμή, είναι 261 συν μείον μάλλον 3 ευρώ που μας κάνει μία έκπτωση. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει το ΦΠΑ, οπότε το κάνει αναπροσαρμογή από τα 253 κάπου εκεί. Στην Ισπανία προφανώς το ΦΠΑ μπορεί να είναι λίγο λιγότερο, να είναι κάπου 19%, κάτι αντίστοιχο με τη Γερμανία. Έτσι λοιπόν εδώ το κάνει προσαρμογή στο δικό μας 24% και εδώ μας βγάζει ακριβώς την τιμή που θα πληρώσουμε. Τα savings είναι το κάνει σαν έκπτωση ο έμπορος. Οπότε λοιπόν θα πληρώσουμε 261 ευρώ, ας πούμε ότι την έχει έκπτωση. Με την έκπτωση πάμε στα 258,72, πάμε στο ρυθματικό και βλέπουμε ότι από την 1η Ιουλίου περιλαμβάνονται οι φόροι ΦΠΑ σε ενδοκινητικές αγορές. Εδώ αν πατήσουμε buy, προχωράμε και μπορούμε να το αγοράσουμε. Προχωράμε κανονικά, αν θέλετε να πατήσουμε να το δούμε. Συγγνώμη λίγο για να συνδεθώ. Εδώ λοιπόν που είμαστε, προφανώς στα αριστερά υπάρχει η διεύθυνσή μου και τα σχετικά εσείς θα τα βλέπετε θολά. Μας λέει ότι ο ΦΠΑ, το VAT είναι το ΦΠΑ, περιλαμβάνεται στην τιμή, άρα το παραγγέλνουμε, έρχεται κατευθείαν στο σπίτι μας, δεν πληρώνουμε κάτι επιπλέον, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Αδειάζουμε το καλάθι μας. Και εδώ πλέον πάμε να δούμε για τις αγορές από την Κίνα. Εδώ υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή η οποία έχει να κάνει με τα 150 ευρώ. Το όριο των 150 ευρώ είναι καθαρά για την αξία του προϊόντος, άρα ένα προϊόν που κάνει μέχρι 150 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά απαλλάσσεται από δασμούς αλλά έχει ΦΠΑ από το πρώτο ευρώ και πάνω από 150 ευρώ αξία προϊόντος προσθέτουμε και τα μεταφορικά όσα είναι και εκεί πέρα βγαίνει ΦΠΑ και δασμός και τα σχετικά. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα προϊόν της Zomei, ένα τρυποδάκι.
Διαλέγουμε επίτηδες αποθήκη της Κίνας. Οικονομικές συνθήκες θα διαλέγαμε Πόλανδο, ας πούμε, Σπέιν για να έρθει πιο γρήγορα. Εμείς για το παράδειγμα μας θα διαλέξουμε Κίνα. Η τιμή του είναι στα 30 ευρώ. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο πακετάκι στο μπλε. Οπότε, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχει και άλλη μια έκπτωση εδώ στα 27-29. Το βάζουμε στο καλάθι μας. Επιλέγουμε το προϊόν μας για να μας το δείξει στην τιμή. Έχει και μεταφορικά, είναι 13 ευρώ, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μπορεί να είναι δωρεάν, μπορεί να πληρώνουμε, μας τα λέει τα μεταφορικά. Μας λέει επίσης ότι ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στην τιμή. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό? Γιατί σε όλες τις αγορές που είναι πάνω από 150 ευρώ και είναι από αποθήκες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν περιλαμβάνει το ΦΠΑ στην τελική τιμή και θα πρέπει να τον πληρώσουμε εδώ στην Ελλάδα μαζί με τους δασμούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν κάνουμε εδώ τη συγκεκριμένη αγορά που βγαίνει στα 40 ευρώ, αφαιρούμε και τα 13, είναι 30,29, το ΦΠΑ που θα πληρώσουμε είναι μέσα στα 30 ευρώ, είναι μέσα στην τιμή. Άρα εμείς το παραγγέλνουμε από την Κίνα, κανονίζουμε τα πάντα αυτή και μας έρχεται στο σπίτι απευθείας. Δεν πληρώνουμε κάτι έξτρα, έχουμε πληρώσει ήδη το ΦΠΑ εμείς στο συγκεκριμένο έμπορο και αυτός το στέλνει στο ελληνικό κράτος. Είμαστε έτοιμοι. Φεύγουμε από εδώ και πάμε να δείξουμε το πιο περίπλοκο παράδειγμα. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα αρκετά ακριβό προϊόν, θα επιλέξουμε το ακριβότερο. Στα 275 βλέπετε εδώ πέρα και θα βάλουμε αποθήκη Κίνας. Έχει Ισπανίας, δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες θα βάζαμε το Spain για να μας έρθει κατευθείαν, το οποίο θα μας βγάλει τα πάντα μέσα, δεν θα έχει δασμούς, θα μας έχει μόνο λίγο τη διαφοροποίηση στο ΦΠΑ που θα συμβεί, οπότε θα τσιμπήσει λίγο τιμή. Αλλά οκ, εμείς διαλέγουμε Κίνα για το παράδειγμά μας. Μπορεί να είναι αυτό το τρίποδο, μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο που θέλουμε, μπορεί να είναι οτιδήποτε, πάνω από 150 ευρώ, εδώ θέλουμε λίγο προσοχή. Βλέπετε ότι και με τις εκπτώσεις που έχει πάει στα 302 ευρώ. Το βάζουμε στο καλάθι μας λοιπόν. Είμαστε στα 302 ευρώ. Νομίζουμε. Βλέπουμε εδώ ότι έχει 319 και μετά έχει έξτρα έκπτωση ανάλογα με το τι τιμή έχει. 319 μείον η έκπτωση πάει στα 292. Η έκπτωση είναι από τον έμπορο, έτσι. Δεν έχει σχέση με φόρους και τα σχετικά. Είμαστε στα 292 λοιπόν. Πάμε να πατήσουμε buy. Και ξαφνικά βλέπετε ότι αλλάζει τιμή. Εδώ θέλει πολύ προσοχή. Βλέπετε ένα price adjustment. Τι σημαίνει αυτό? Μας λέει ότι για αγορές που στέλνονται έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάνω από τα 150 ευρώ, πληρώνουμε το ΦΠΑ κατά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους υπόλοιπους δασμούς. Αυτό μας λέει εν ολίγης εδώ πέρα. Άρα, έχει αφαιρέσει τελείως το ΦΠΑ που θα πληρώναμε στην Κίνα, που μπορεί να είναι ΦΠΑ Κίνας οτιδήποτε, και δεν έχει δασμούς. Οπότε τι μας λέει? Με όλες τις εκπτώσεις και τα σχετικά, η τιμή σου είναι στα 235, το πληρώνεις, αλλά δεν έχεις τίποτα πληρωμένο. Οπότε όταν θα φτάσεις στην Ελλάδα, θα πρέπει να πληρώσεις ή στον courier ή στο ταχυδρομείο το ΦΠΑ, 24% εν προκειμένου για το συγκεκριμένο ποσό, τους δασμούς που αντιστοιχούν σε κάθε προϊόν, ανάλογα τι προϊόν είναι, έχει και ένα μικρό διαφορετικό συντελεστή, και θα πρέπει να δώσουμε και ένα μικρό τέλος στα ΕΛΤΑ για να κάνουν τη δουλειά ή ένα μεγαλύτερο τέλος, εάν είναι courier, για να κάνουν τη δουλειά του εκτελονισμού. Άρα, η τελευταία περίπτωση θα έλεγα ότι δεν συμφέρει. Γενικά συμφέρει μόνο εάν είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ αναγκαίο και δεν μπορούμε να το βρούμε είτε σε κάποιο κατάστημα όπως το Banggood που έχει μεθόδους που αποφεύγουν εδώ το τελωνείο ή το προπληρώνουμε και μας έρχεται πολύ πιο οικονομικά, γιατί το κάνουν εισαγωγή σε άλλη χώρα, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, θα το δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Εδώ λοιπόν, όταν ψωνίζουμε από αποθήκες στο AliExpress πάντα, όταν ψωνίζουμε από αποθήκες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα πάνω των 150 ευρώ, το ΦΠΑ και τους δασμούς θα τους πληρώσουμε όταν έρθει το προϊόν στην Ελλάδα. Άρα σε αυτά θα πρέπει να υπολογίσετε και τα υπόλοιπα. Εάν είναι από Ευρωπαϊκή Αποθήκη, δεν πληρώνουμε τίποτα επιπλέον. Από τη στιγμή που πληρώσουμε εδώ, δεν έχουμε τίποτα επιπλέον. Και αν είναι κάτω από 150 ευρώ, ακόμα και αν είναι από την Κίνα, πάλι τα έχουμε πληρώσει όλα εδώ. Άρα πλέον νομίζω ότι το AliExpress είναι για αγορές από οπουδήποτε μέχρι 150 ευρώ και από εκεί και πάνω μόνο από ευρωπαϊκές αποθήκες.
Πολύ σημαντικό, θέλει προσοχή, δεν αξίζει τον κόπο να μπλέξετε σε αυτή τη διαδικασία να πληρώνετε σε ταχυδρομεία οι courier, ειδικά με τις courier, γιατί παίρνουν αρκετά για να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Είναι πρακτικά η πληρωμή τους για να σας το εκτελονίσουν. Επίσης, δεν νομίζω ότι συμφέρει να πάει κάποιος στο αεροδρόμιο, να το εκτελονίσει μόνος του και όλα αυτά, γιατί εκτός από το χρόνο θα δώσει κάποια τέλη πάλι έτσι κι αλλιώς για να πάρει τα χαρτιά και θα χάσει και μια ολόκληρη μέρα, αν είναι στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία θα χάσει πολύ περισσότερο για να πάει στην Αθήνα. Αυτά με λίγα λόγια. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την περιγραφή προκειμένου να βρείτε link για τα υπόλοιπα βίντεο, το Amazon, το eBay και γενικότερα τι ισχύει. Θα ακολουθήσει και βίντεο για το Banggood τις επόμενες ημέρες. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην ξεχάσετε να τη γράψετε στα σχόλια ή στις σελίδες μας στο Facebook. Και φυσικά, κάντε subscribe για να βλέπετε κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε!